Ιδιώμας, ναι. Να πούμε λίγα κουβέντα. Μια και βρέθηκε εδώ πέρα. Μια και βρέθηκε εδώ πέρα ποιος άλλος. Είχα πάρα πολλά χρόνια να του πάρω συνέντευξη. Ούτε εγώ θυμάμαι από πότε. Και επειδή βρέθηκε στη Σπάρτη και θα πούμε για ποιο λόγο, είναι ο άνθρωπος των 160, αν λέω σωστά, παγκοσμίων ρεκόρ. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Σπάρταθλον, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και δεν είναι άλλος από το Γιάννη τον Κούρο. Βρέθηκε στη Σπάρτη και θα μας πει για ποιο λόγο με κάποιους καλούς φίλους εδώ. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις έτσι τον ενικό. Σαφώς. Ο ενικός είναι που προσεγγίζει και... Ακριβώς, μια και είμαστε και πατριώτες, έτσι, από την Τρίπολη. Και πατριώτες, αλλά και να μην είμαστε πατριώτες, η προσέγγιση του ενικού είναι η θεμητή και η πιο σωστή. Για πες μας, τι θυμάσαι από τη Σπάρτη. Μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός με τη Σπάρτη. Εγώ βαφτίστηκα από Σπαρτιάτη, οπότε έχω έρθει από πολύ μικρή ηλικία. Έβλεπα τον νόμο μου στο πρώτο χωριό πηγαίνοντας προς την Τρίπολη, στην Κοκκινόραχη. Και στα 12 μου θυμάμαι έχω έρθει και αργότερα στα 18 μου. Η πρώτη μου βέβαια καλή, θα έλεγα, ή μάλλον δυνατή επαφή ήταν με το τερματισμό του πρώτου Σπάρταθλου, όπου τερμάτισα σε 21 ώρες και 53 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Και οι τότε οργανωτές θεώρησαν ότι ο πρώτος νικητής θα έρθει κατά τις 10 το πρωί, ενώ εγώ θα πέσει. Τότε θυμάμαι, κοιμώτησαν οι δήμαρχοι, κοιμώτησαν όλοι οι φιλαρμονικοί, όλοι κοιμώτησαν. Στα παρά 10, ναι, και την επόμενη χρονιά βελτιώθηκε ακόμα η επίδεση αυτή στις 20 ώρες 25, οπότε ήρθα γύρω στις 5.30 το πρωί. Αυτά ήταν τα ξαφνιάσματα, θα έλεγα. Ωστόσο, στην πορεία είχα κι άλλες, ας το πούμε, επαφές με τη Σπάρτη, τρέχοντας το Φιδιππίδιο Άθλο, που κατά με αυτό είναι το σωστό. Ο Φιδιππίδιος Άθλος, όταν λέμε, δεν μιλάμε για το διπλό Σπάρταθλο, είναι πάλι η παραχάραξη της ιστορίας. Μιλάμε για ό,τι λέει ο Ηρόδοτος, αυτή είναι η μόνη ιστορική πηγή, πηγαίνοντας από το Παρθένιο Όρος. Αυτό το χάραξα το 2005 και το 2011 το επανέλαβα, προσεγγίζοντας ακόμα περισσότερο την πιστότητα της διαδρομής. Σήμερα, να τα παρακάμψω όλα αυτά γιατί είναι παρελθόν, βρίσκομαι στη Σπάρτη για ένα καινούργιο εγχείρημα. Με προσέγγισαν κάποια παιδιά που αγαπάνε τον τόπο της Λακωνίας και της Σπάρτης γενικότερα, αλλά και την ιστορία, και θεώρησαν σωστό να θεσπιστεί ένας καινούργιος αγώνας που έχει να κάνει με την σύνδεση της Σπάρτης με την Ολυμπία, όπου ο Λυκούργος, γιατί η βασική ιδέα που ξεκινά από το Λυκούργο, με τη θέσπιση του θεσμού της Εκεχηρίας, όπου συνάντησε τον Ήφητο και τον Κλεομένη, βασιλιά της Πίσας και της Ήλιδας, ο Ήφητος. Και έτσι θέλουμε να συνδέσουμε τις δύο αυτές πόλεις, περνώντας βέβαια και από τα όμορφα αρκαδικά τοπία της Μεγαλόπολης. Καρύτενα, Δρίτσενα, όλα αυτά τα ιστορικά μέρη, τα οποία είναι άγνωστα στο πλατή κοινό. Θα είναι πολύ καλή αυτή η διοργάνωση, το ώστε θα τα φέρει στην επικαιρότητα. Ακόμα και για πάρα πολλούς από εμάς που είμαστε στους γειτονικούς νομούς, είναι θαυμάσια, δηλαδή, ο Επικούριος Απόλλωνας, το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. Και έτσι έχουμε δύο δρομικές δραστηριότητες. Η μία είναι ως τη Μεγαλόπολη, όπου είναι 72 χιλιόμετρα και είναι και ανοιχτή, θα έλεγα, σε αρχάριους, γιατί δίνουμε ένα μεγάλο έτσι εύρος τερματισμού. 15 ώρες. Ναι, για να μπορέσει να δοκιμάσει κάποιος τις δυνάμεις σε αυτό το εγχείρημα. Και το άλλο θα είναι πιο απαιτητικό, όχι μόνο επειδή είναι μεγαλύτερο στη διάρκεια και στην απόσταση, που είναι η Σπάρτη αρχαία Ολυμπία, που είναι 165,5 χιλιόμετρα. Αυτό είναι βέβαια πιο απαιτητικό και ως απόσταση, αλλά και ως χρόνο τερματισμού. Θαρώ πως αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε, και εγώ γι' αυτό ανταποκρίθηκα, επειδή θέλω να μπούμε σε πολύ σωστά και διαφορετικά κανάλια από τα ήδη υπάρχοντα ως τώρα, και τα οποία θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο μολύνουν την χώρα, τα ως τώρα πεπραγμένα σε κάποια δρομικά θέματα.
Και μόνο με αυτό το σκεπτικό δέχτηκα να συμπράξω και να βοηθήσω να γίνει ένα καινούριο, ένας καινούριος αγώνας όπου να υπάρχουν άλλες αρχές σωστές και έτσι θα είναι για εκλεκτούς ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο εφαγωνίζεσαι, το τηρούν έμπρακτα και όχι θεωρητικά. Να πούμε ότι ο αγώνας αυτός έχει προγραμματιστεί 24-25 Ιουνίου. Σωστά. Θα ξεκινήσουν από το άγαλμα του Λικούργου, θα περάσουν τη νέα είσοδο της Σπάρτης, στο τέλος δηλαδή της Λικούργου, θα στρίψουν αριστερά και στη Βορδόνια, θα περάσουν απέναντι κάτω από το, από το δρόμο το καινούριο που, που είναι και θα συνεχίσουν για Γεωργίτσι, Λογκανίκο, Λιοντάρι, Μεγαλόπολη, Καρίτενα, Αδρίτσενα, Καλυθέα, Άσπρα Σπίτια και θα τερματίσουν στην, στην αρχαία Ολυμπία. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι αυτός ο αγώνας μπορεί να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός αφού ενώνει δύο ιστορικές περιοχές όπως είναι η Σπάρτη και η αρχαία Ολυμπία? Θα έλεγα ότι αυτός είναι ο λόγος που ανταποκρίθηκα, γιατί από μόνες τους οι δύο πόλεις αυτές, η Σπάρτη και η Ολυμπία, είναι από μόνες τους ένα ισχυρό προτέρημα. Και κατά δεύτερο λόγο και η Μεγαλόπολη, η οποία με την αρχαία της και αυτή ιστορία, το κοινό των Αρκάδων, την ομορφιά της, το αρχαίο θέατρο, είναι από μόνα τους ένας πολύ δυνατός κράχτης, θα το πω λαϊκά, και πιστεύω ότι σταδιακά βέβαια, γιατί τίποτα δεν γίνεται έξαφνα και αμέσως, θα πάρει την έγκλη αυτή που ταιριάζει στο γενικότερο ελληνικό τοπίο. Αλλά ιδιαίτερα αυτές οι δύο πόλεις δεν χρειάζεται. Δηλαδή στο εξωτερικό δύο πράγματα ξέρουν, Athens, Sparta. Το άλλο είναι η Ολυμπία, Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι, αυτά είναι από μόνα τους πολύ δυνατά. Σίγουρα θα πάρει κάποιο χρόνο, δηλαδή πιστεύω στα επόμενα χρόνια αυτό το πράγμα θα αγγίξει περισσότερο αθλητές από την, όλη την οικουμένη. Αυτή τη στιγμή όσοι τυχόν ανταποκριθούν θα είναι ένας καλός, ας το πούμε, αρχικός αριθμός, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά και τις μεθεπόμενες να γίνει πολύ πιο δυνατό και οργανωτικά και από πλευρά συμμετοχής. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ποιότητα σε αυτή τη φάση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι σωστό και να προβάλλει, που αυτό θα γίνεται στην πορεία βέβαια, να προβάλλει όλα τα αρχαία μνημεία του όπου γενικότερα, της Σπάρτης που είναι απείρως και απαράμιλα, ας πούμε, και από την ιστορία του, πέραν το ότι στις αμίκλες δίπλα μας χάθηκαν ή κλάπηκαν, όπως και με τα θέματα των αγαλμάτων των γλυπτών του Παρθενώνα, έτσι έχει γίνει και αυτό και εδώ στη Σπάρτη και είναι λιγότερο γνωστό. Κρίμα. Ωστόσο, με αυτά που μας έχουν απομείνει θα πρέπει να βαδίσουμε και να τα αναδείξουμε και να αναδείξουμε και την ανάγκη επιστροφής τους. Εμείς να πούμε από δική μας πλευρά, γιατί εμείς σαν Laconiatv.gr, σαν Sparta News, σαν PNA, σαν Ionian, θα καλύψουμε αυτό τον αγώνα. Αυτό που ζητά και ο Γιάννης ο Κούρος, αλλά και ο Γιώργος ο Βαρβακίτης και ο Αλέξανδρος ο Παπαστρατηγάκης και όλη η ομάδα που έχει στήσει αυτό τον αγώνα, ζητούν την βοήθεια και τη στήριξη τόσο της περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που είναι δεδομένη η βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, έχει ανταποκριθεί άμεσα, αλλά βέβαια ζητούν και τη στήριξη του Δήμου Σπάρτης, του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Κρεσθένων και βέβαια και του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας που θα τερματίσει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η βοήθεια να γίνει πράξη, και όλοι μαζί να στήσουν ένα αγώνα το οποίο είναι αντάξιο της ιστορίας, όπως είπε και ο Γιάννης, όπως λέει άλλωστε κατ' επανάληψη και ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Πέτρος ο Δούκας, ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες θα πρέπει να οφείλουν πολλά στη Σπάρτη και συγκεκριμένα στο Λικούργο. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι παρενέσεις που κάνουμε και αυτά που είπαμε, κάποιους να συγκινήσουν, κάποιους να τους ξυπνήσουν, ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει, πρέπει να στηριχθεί και πρέπει να καθιερωθεί. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κούρο για αυτή την σύντομη έτσι συνομιλία που είχαμε πού αλλού, στο μουσείο εδώ της Σπάρτης, και να του ευχηθούμε να έχει υγεία, να είναι κοντά μας πάντα σε τέτοιες διοργανώσεις, και αυτό που του ζήτησα και χθες το βράδυ είναι να βρεθεί ο τρόπος, να βρεθεί ο χώρος, 1.000-2.000 τετραγωνικά,
ώστε αυτά τα χιλιάδες μετάλλια που έχει, τις χιλιάδες εφημερίδες, άρθρα και φωτογραφίες, κάπου να γίνει μια έκθεση και να μείνει στην ιστορία, γιατί σαν το Γιάννη τον Κούρο...